χωρίς τον κύριο Μανώλη δεν γίνεται. Και φέτος και κάθε χρόνο είναι μαζί μας για να μας πει τα δικά του ανέκδοτα. Το χειροκρότημα σας. Κοντά το μικρόφωνο. Χρόνια πολλά σε όλες τις κυρίες που είναι σήμερα οι γιορτοί τους. Θα πούμε για τους Μανώληδες. Είναι τρεις Μανώληδες αυτοί, τα πρώτα με τα πολεμικά χρόνια. Σε ένα χωριό της Κρήτης, δυστυχία, ήταν το πρώτο ρεύμα της μετανάστευσης. Αυτοί οι φιλαράκια πηγαίνανε κάθε βράδυ σε ένα καφεναδάκι και πήραν τρεις κουβιές. Στην υγεία σου Μανώλη, στην υγεία σου Μανώλη. Κάποια στιγμή όμως οι συνθήκες τους υποχρέωσαν να φύγουν και συμφωνήσαν όπου και αν πάνε. Θα πηγαίνω σε ένα καφένα κάθε βράδυ και θα πηγαίνει ο καθένας. Τρεις τυπουδίες, την υγεία των Ολλανών κτλ. Ένας από τους τρεις πήγε στην Αθήνα. Βρήκε ένα σπίτι στο Κατσικόδι, εγκαταστάθη, βρήκε και ένα καφενεδάκι κρεπικό, πήγαινε κάθε βράδυ τρεις τυπουδίες. Παραξενεύτηκε ο μαγαζάτορας. Ήταν λέει παντού το σέκι, ένα κουρκουνά, τα ποτήρια κάθε βράδυ και τρεις τυπουδίες. Θα πάω να ρωτήσω, γύρευε τη δουλειά σου η γυναίκα του, θα πάω πήγε. Του εξήγησε λοιπόν ο πελάτης για ποιο λόγο πίνεις τρεις κουδιές, ηρέμησε αυτούς. Αυτή η δουλειά συνεχίστηκε 2-3 χρόνια, μόνο το καλοκαίρι που κατεβαίνα στην Κρήτη, καμιά δεκαετία μέρα. Τον έχανε και πάλι τα ίδια. Ένα βράδυ πήρε τις 2 κουδιές και αφήνει τη δουλειά. Παραξενεύτηκε πάλι ο καφετζής. Θα πάω να ρωτήσω πήγε. Ναι. Λέει, τι έγινε την ρολή, πού θα είναι κανείς. Όχι, πρέπει να φυλάξετε, δεν πού θα είναι κανείς. Μόνο με ένα πόγιο τρώζα το κόψω και έτσι πίνω τον αλωνό και αφήνω τη δικά μου. Σύντεκνο και συντέκνησα πήγε να συναντήσει στο σπίτι, μα ο σύντεκνος έλειπε να ρωτήσω. Καλώς τον έτω συντεκνώνει η συντεκνησά του. Το κέρασε μια τσιπουδιά και στάθηκε μπροστά του. Από μπροστά η φούστα της ήταν ξεκουμπωμένη. Την εθωρεί ο σύντεκνος και πάνω της μοντέρνα. Θύμωσε η συντέκνησα και τσάς το μάνι-μάνι την κεφαλή του σύντεκνου χτυπάμε το τηγάνι. Έφυγε με τον πόνο του και το παράπονο του. Εκεί όμως όπου πάει να πατά το σύντεκνο του. Έλα του λέει η συντέκνη στο σπίτι να πιούμε και μια τσιπουδιά. Να δεις τη συντέκνησα και τσιπουδιά να πιούμε. Γύρισε και όπως πίνανε την τσιμπουδιά ο Μάτι, ο σύντεκνος παρατηρήστηκε και βάλε σημάδι. Τι βλέπω λέει η σύντεκνη, τι τρέχει, τι συμβαίνει. Ποιον πείραξες και σου θωρώ την κεφαλή σπασμένη. Τα χάσω άλλο, λέει τη φοράδα μου για να καβαλικέψω. Ποιος, πως διάολο με κλώτσα, δεν ξέρω να πιστέψω. Και λέει η συντέκνησα, πρώτα την εχαϊδεύουν και άμα την ενημερώσουν την εκαβαλικέψουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μανώλη.